Νομίζω ωραία, ότι είμαστε στην κατάληξη του προγράμματος. Αυτά τα οποία λοιπόν έχουν συμφωνηθεί. Τα δικά σας αμετακίνητα όχι σε αυτή τη συζήτηση που θα ξεκινήσει το Παρίσι, ποια είναι? Υπάρχουν οι κόκκινες, περίφημες κόκκινες γραμμές, υπάρχουν τα όχι που σε κάθε περίπτωση θα τα πείτε? Νομίζω ότι έχει καταρρεύσει αυτή η αντίληψη των. Τέλος πάντων, τα όρια όχι, τον κόκκινο γραμμό. Δεν είναι θέμα όριο. Δηλαδή, σε πιέζει να πέσει τον κρεμό, ότι άμα πέσει, λες όχι. Όχι, να λες όχι, δεν πέφτω. Δεν πέφτεις και μετά άρα, λες λοιπόν, όχι. Άρα λοιπόν, δεν είναι το όχι σε αυτό που λέτε, είναι, ή που λέει πιθανόν κάποιος, είναι το όχι στην κατάρρευση, όχι στο να υπάρξει ένα μη αντιστρεπτό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η ουσία. Επομένως εμείς, με βάση τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν, διαπραγματευόμαστε και το αποτέλεσμα, σας είπα το παράδειγμα, για τις ομαδικές απολύσεις είναι αυτό. Καταλάβαμε ότι εκεί είναι θα επιμείνετε αυτό, ότι θα το ρυθμίσετε όπως το έχετε ρυθμίσει και δεν θα προχωρήσετε σε νομοθετική παρέμβαση και ότι θα τους εξηγήσετε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα εσωτερικό της χώρας, το οποίο εκείνη θα αποφασίσει. Το προηγούμενο σύστημα. Φαντάζομαι ότι το έχετε ξαναπεί αυτό. Το προηγούμενο σύστημα αξιολογήθηκε 40 χρόνια. Ναι. Μέσα σε μια πραγματικότητα. Τούτο δεν θέλει τουλάχιστον ένα διάστημα για να αξιολογηθεί. Άρα αυτή θα είναι η γραμμή άμυνα ελληνική πλευρά, θα είναι αυτή, ότι δώστε μα ένα χρονικό διάστημα να δούμε πώ θα προχωρήσει όπω το έχουμε ρυθμίσει και βλέπουμε. Ούτω ή άλλω το έχουμε. Το έχουμε. Αυτό το οποίο έχει προχωρήσει ως επεξεργασία είναι η λειτουργική ενοποίηση και διοικητική των ταμείων. Ένα θέμα το οποίο από την ενημέρωση που έχω έχει προχωρήσει η επεξεργασία του, κάτι πολύ σημαντικό για τα ασφαλιστικά ταμεία και συνολικά το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά η ουσία των πραγμάτων ξεφεύγει από τη διαπραγμάτευση και η ουσία των πραγμάτων είναι να βρούμε τρόπο να διασφαλίσουμε τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων που είναι ο πυλώνας, ο βασικός για το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί στοιχεία από κρατική... τον προϋπολογισμό δείχνουν ότι τα ταμεία έχουν αντλήσει και πάλι πάρα πολύ νωρίς το μεγαλύτερο κομμάτι της κρατικής επιχορήγησης. Πώς θα βγει και δηλαδή, αυτή το πάρα πολύ νωρίς είναι 65% το ΙΚΑ το μήνα Σεπτέμβριο. Φτάνουμε Σεπτέμβριο, είναι μεθαύριο, είναι Σεπτέμβριο. Το 65% του, που λέτε, που έχει γραφτεί μάλλον. Και είπατε και εσείς. Όχι, έτσι είναι. Δεν είναι το 65% του χρόνου. Μα δεν είναι το 65% του χρόνου. Μα δεν είναι το 65% του χρόνου. Άρα πριν το γράψει κάποιος πρέπει να κάνει μια διαίρεση. Ή πριν το πει. Άρα θεωρείτε εσείς ότι δεν θα έχουν πρόβλημα τα ταμεία? Όχι, το 65% θεωρώ φυσιολογικό. Είναι το 65% του χρόνου έχει διανυθεί. Το θεωρώ φυσιολογικό. Το θέμα είναι να μην υπάρχει ανισορροπία. Προσέξτε, προβλέπονται 10,5 δις κρατική χρηματοδότηση. Ναι. Όσο καιρό έχει το κράτος τα νεφρά, να λέμε την αλήθεια, από τις φόρους των πολιτών, να έχει αυτή τη συμμετοχή και ταυτόχρονα τα ταμεία να έχουν ένα μίνιμουμ εισπραξιμότητας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι η βασική σας αρχή. Άρα εσείς μπορείτε να ότι δεν θα υπάρξει άμα δεν έχει νεφρά παρέμβαση το κράτος να βάλει τη συμμετοχή του ή τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν έσοδα, τι συζητάμε, τα υπόλοιπα είναι. Άρα κύριε Κεγέρογλου, νέα παρέμβαση σε ύψος συντάξεων ή σε όρια ηλικίας δεν θα δούμε. Αυτό είναι και πολιτική δέσμευση και πολιτική απόφαση της κυβέρνησης για τις κύριες συντάξεις. Το γνωρίζουμε και το μέλημά μας είναι πλέον να το διασφαλίσουμε αυτό. Γιατί καμιά πολιτική απόφαση δεν έχει αξία αν δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Ναι. Ποια είναι η διασφάλιση λοιπόν? Η αγωνία όλων των ανθρώπων που έχουν δει όλα αυτά τα χρόνια το εισόδημά τους να μειώνεται και όποτε μας βρίσκουν έξω και μας ρωτούν είναι αυτό. Ξέρετε κάτι, θα μειωθεί και άλλο η σύνταξή μου, θα μειωθεί και άλλο και μισθός μου. Και αυτός ο φόβος οδηγεί σε φυγή και από αυτή, το. Αυτή είναι η μόνιμη ερώτηση που θα σας πω. Δηλαδή στις διακοπές όλες το καλοκαίρι που μας έβρισκαν να δούμε, αυτό μας ρωτούσαν. Ξέρετε κάτι, θα ξαναμειωθεί. Σε μένα οι ερωτήσεις αυτές είναι και σε σχέση με όρια ηλικίας κτλ. Να πω ότι για το θέμα των επικουρικών, να το πούμε, γιατί πολλοί από αυτούς που μας παρακολουθούν πέραν σύνταξη επικουρική, η οποία είχε την μείωση την τελευταία του 5%. Η λύση η οποία είχε δοθεί το χειμώνα είναι ότι θα πρέπει κάθε εξάμηνο να γίνεται αναλογιστική μελέτη για τα ταμεία, τα επικουρικά και με βάση αυτά να λαμβάνονται οι αποφάσεις. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι διαρκές. Τι χρειάζεται λοιπόν και σε αυτό? Να διασφαλιστεί η εισπραξιμότητα και τα έσοδα των επικουρικών ταμείων. Βεβαίως, όταν υπάρχει έξοδος μεγάλη, μαζική φυγή από το δημόσιο και ένταξη στο συνταξιοδοτικό, τότε υπάρχει μεγαλύτερη πίεση και ανισορροπία. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις. Αυτό που οδηγεί στη φυγή υπάρχει... πάντως είναι ακριβώς αυτός ο φόβος. Δηλαδή ο φόβος αυτό... ότι μπορεί να υπάρχει αύξηση των ορίων ή παρέμβαση στην τάξη. Οπότε πολλοί είναι εκείνοι που βιάζονται λοιπόν, να κάνουν συνταξιοδοτικές αποφάσεις για να προλάβουν τα χειρότερα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι από τη στιγμή που έχει ρυθμιστεί το ζήτημα του εφάπαξ με τον νέο τρόπο υπολογισμού
μοναδικού τύπου. Είναι και δεν θα αλλάξει. Είναι πάλι, κύριε Κεγκέρογλου, καταβάλλονται κανονικά τα εφάπαξ, κυρίως στο δημόσιο αυτή τη στιγμή. Δεν έχω εικόνα που έχει φτάσει η πληρωμή. Νομίζω αυτή ότι την είναι ώρα. 30.000 που είναι παγωμένα. Ήταν 40 και πλέον χιλιάδες στην αρχή του έτους που έπρεπε να πληρωθούν μέσα στο 2014. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή που έχει φτάσει. Είναι ένα θέμα. Όμως όλοι όσοι ήταν, είχαν καταθέσει την παραίτηση μέχρι τον Αύγουστο του 2013 εντάσσονται σε αυτό το παλιό σύστημα. Από εκεί πέρα ισχύει, κύριε, το νέο σύστημα, το οποίο δεν θα αλλάξει κιόλας, γιατί από μόνο του εσωτερικά έχει τις ρήτρες εκείνες της μεταβολής ανάλογα με τις συνθήκες. Επομένως, δεν θα έχουμε μεταβολές, δεν υπάρχει κάτι άμεσο ή μεσοπρόθεσμο που να έχει να κάνει με τα όρια. Όλα αυτά έχουν αποφασιστεί με το 38-63 και προβλέπουν τα μεταβατικά διαστήματα. Άρα λοιπόν, ας μην υπάρχει αυτή η πίεση στον καθένα που επηρεάζουν την απόφασή του. Η απόφαση θα είναι καθαρά, θα πρέπει να είναι εάν νιώθει καλά να συνεχίσει να εργάζεται ή όχι. Θέλετε αυτή να είναι μου η άποψή μου. Απάντηση. Αυτή είναι η καθαρή άποψη. Όλες οι άλλες έχουν και μια μέσα παράμετρο, οι οποίες υπολογίζουν άλλες παραμέτρους και, και άλλους παράγοντες. Θέλετε να μου πείτε τι θα γίνει τελικά με το συνδικαλιστικό νόμο, γιατί σας ρώτησα και νωρίτερα αν είναι στην ατζέντα με την Τρόικα και πέραν αυτού ποιες είναι οι δικές σας προθέσεις. Συνδικαλιστικό νόμο, τι εννοείτε? Έχει γίνει επανειλημμένως συζήτηση. Η τελευταία φορά που η συζήτηση άνοιξε εκ νέου ήταν μετά την επιστράτευση των εργαζομένων στη ΔΕΗ. Πολλοί είναι εκείνοι, και ο κύριος Βρούτσης στο παρελθόν έχει μιλήσει για ένα νόμο τον οποίο τον έχει ξεπεράσει ζωή, όπως είχε πει χαρακτηριστικά. Βεβαίως, και ότι χρειάζονται αλλαγές στο νόμο αυτό για τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζονται οι απολύσεις. Στους τελευταίους 4 μήνες, εκτός στην απεργία της ΔΕΗ των ολίγων ημερών. Ναι. Για πέστε μια άλλη απεργία που έγινε. Μα πόσες απεργίες πρέπει να γίνουν, κατά τη γνώμη σας? Πέστε μου, μια άλλη απεργία που έγινε. Δηλαδή, ούτε σε αυτό υπάρχει αντικείμενο, θέλω να σας πω. Ούτε σε αυτό υπάρχει αντικείμενο. Δηλαδή, γίνεται συζήτηση. Η συζήτηση ανοίγει σε τα χρονικά διαστήματα, κύριε Κεγκέρογλου. Η συζήτηση ανοίγει. Η πραγματικότητα τι λέει? Πέστε μου, σας λέω, πέστε μου, γιατί εσείς έχετε περισσότερη εικόνα, γιατί σας ρωτάω. Δεν είστε σε. Δεν λέμε για τις απεργίες. Λέμε αν χρειάζεται να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο στη λειτουργία του συνδικαλισμού, έτσι όπως λένε κάποιοι συνάδελφοι σε Υπουργοί. Αυτό. Εάν διασφαλιστεί, η δημοκρατική λειτουργία που προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τηρούνται οι νόμοι, τότε δεν υπάρχει καμιά ανάγκη αλλαγής. Αλλά συνήθως τι γίνεται? Συνήθως δεν τηρούνται στις συνελεύσεις και στις διαδικασίες. Άρα υπάρχει ανάγκη αλλαγής. Λαμβάνονται αποφάσεις. Άρα, διαφορετικά. Θέμα. Άρα ουσιαστικά είναι τήρηση του νόμου. Βέβαια. Υπάρχει. Εκεί υπάρχει, υπάρχει θέμα αλλαγή. Ναι. Στο να τηρείται ο νόμος. Ναι, πιθανόν και να προβλέπονται και, πώς τις λένε, ποινές. Αυτό ναι. Μάλιστα. Αλλά στο θέμα της ανάγκης. Άρα η παρέμβαση να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν στην πιστή τήρηση. Όχι, αυτή των νόμων. Εμείς αυτή τη συζήτηση την κάνουμε. Ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Από εκεί και πέρα. Να κλείσουμε. Ναι, αν έχετε τελειώσει, θέλω να ρωτήσω κάτι το Βαγγέλη, που χθες ίσως πέρασα στα ψηλά, διότι όλη η συζήτηση ποια είναι? Να πάμε σε μια κανονικότητα βγαίνοντας από το μνημόνιο, να μπορούμε να βγούμε στις αγορές κλπ. Και διαβάζω εδώ στο Capital ότι υποχώρησε σε